Ένα δεύτερο ερώτημα είναι η σχέση της κρυψορχίας με την νεοπλασία. Είναι γνωστή λοιπόν η σχέση της κρυψορχίας με την νεοπλασία. Ποιος είναι ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης? Είναι 48 φορές μεγαλύτερος από τον γενικό πληθυσμό. Η θέση δε του κρυψορχικού όρχεως είναι πολύ σημαντική, γιατί ειδικά για τον ενδοκοιλιακό όρχη είναι πιο... Ο επιπολασμός ανάπτυξης της νεοπλασίας είναι πολύ πιο μεγάλος. Είναι 5 φορές πιο μεγάλος από ό,τι βρίσκεται από ένα βουβονικό κρυψορχικό όρχη. Θέλει λοιπόν προσοχή και εδώ. Και επίσης και ένας ατροφικός κρυψορχικός όρχης. Και αυτός είναι πρόβλημα. Και ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης στον φυσιολογικό ετερόπλευρο όρχη είναι περίπου σε ένα ποσοστό 8-15% σε χρονική περίοδο 15 ετίας. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται πολύ μεγάλη διερεύνηση σχολαστική σε έναν κρυψορχικό όρχη, ο οποίος έχει και άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες. Βλέπουμε εδώ ένας όρχης με νεοπλασία, μεγάλο στο όσιο. Βλέπετε, πλήρης αποδιοργάνωση, αραιή αγκίωση. Είδατε τι λέγαμε για την αγκίωση προηγουμένως. Και ένας άλλος όρχης, κρυψορχικός και αυτός, ανομοιογενής. Εδώ είναι, δέστε την μεταβολή του σήματος του λευκού που λέγαμε, που αντικαταστάθηκε από ένα νεόπλασμα, αλλά δέστε εδώ και τον κρυψορχικό όρχη που είναι πιο μέσα στο βουβονικό πόρο, δέστε πως όλος ο κρυψορχικός όρχης που είναι ατροφικός, όλος έχει αντικατασταθεί από παθολογικό ιστό, είναι μια νεοπλασία συγχρόνως και στους δύο όρχες, και στον ενδοοσχεϊκό και στον άλλο όρχη. Ο δεξιός όρχης λοιπόν ήταν σε μείνωμα, ο αριστερός όρχης επίσης σε μείνωμα, βλέπετε τα διαφράγματα και οι δύο σε μείνωματα. Ένας άλλος κρυψορχικός όρχης, δέστε ο ένας ατροφικός όρχης, βλέπουμε εδώ πασβεστώσεις εδώ, είναι ευρικό καρκίνωμα αυτό, ο άλλος δέστε διωγγώθηκε πάρα πολύ, έχει διαφράγματα που είπαμε, με μάζες νεοπλασματικές μέσα σε μηνώματος, κοντά στο μεσάβλιο, δέστε τεράστιος, δέστε τα διαφράγματα που λέγαμε χαρακτηριστικά του σε μηνώματος. Τώρα λοιπόν, ο ένας κρυψορχικός όρχης είναι ευρικό καρκίνωμα, ο άλλος σε μήνωμα. Σε μήνωμα, ευρικό καρκίνωμα. Έτσι βλέπετε στο ευρικό καρκίνωμα τις χαρακτηριστικές αιμορραγικές διαποτίσεις που έχει μέσα το πλακάκι. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον κρυψορχικό όρχη. Και πάμε στο κεφάλαιο, ένα καινούριο κεφάλαιο που είναι υποδιερεύνηση ακόμα. Σε όλα τα συνέδρια γίνεται μεγάλος δώρος για τη χρήση της ελαστογραφίας σε σχέση με τα διάφορα παρχηματικά όργανα. Προσπαθούμε να βρούμε την σκληρότητα ενός ιστού. Φερρυπίν στο ύπαρξο προσπαθούμε να δούμε την ίνωση που έχει ένα κυρωτικό έδαφος και γίνονται ελαστογραφικές μελέτες υπερηχογραφικές στο ύπαρ, στο θυροειδή και στον όρχη. Στον όρχη βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Εμείς όλα τα περιστατικά με καρκίνο του όρχιος έχουμε καμιά κατοστή τελευταία που είδαμε, όλα δεικνύουν ότι όλα τα νεοπλάσματα του όρχιος ανεξαρτήτως επιθετικότητος έχουν αυξημένη, πολύ αυξημένη σκληρότητα σε σχέση με το υγιές ορχικό παρέχεμα. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιούμε πάντοτε στο τέλος της εξέτασης και λίγο, αφιερώμε λίγο χρόνο παίρνοντας μερικές εικόνες ελαστογραφίας. Συγγνώμη λίγο, για την ελαστογραφία υπάρχουν κάποια μηχανήματα με τα οποία μπορείτε να την κάνετε? Όλα τα σύγχρονα μηχανήματα έχουν λογισμικό για ελαστογραφία. Δεν υπάρχει σύγχρονο μηχάνημα το οποίο να βγήκε την τελευταία τριετία και να μην έχει ελαστογραφία. Εντάξει. Ελαστογραφίες υπάρχουν πολλών μορφών. Είναι η όσεως και παραμορφώσεως, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δίνει του παρόντος. Αυτό που ο γενικός κανόνας είναι... Έχουν διαφορά. Υπάρχουν διαφορά στις διάφορες... Μικροδιαφορές. Όχι ουσιαστικές. Όχι. Άρα την ελαστογραφία να την εμπιστευόμαστε ανεξάρτητα σε ποιο μηχάνημα έχει γίνει.
ανεξαρτήτως σε ποιο μηχάνημα έχει γίνει, απλώς υπάρχει ένας γενικός κανόνας ότι οι νεοπλασίες δεικνύουν πολύ μεγαλύτερη σκληρότητα σε σχέση με το υγιές ορχικό παρέχημα. Μέχρι εδώ και σταματάμε. Ο βαθμός σκληρότητος που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ένα νεόπλασμα ακόμα βρίσκεται υπό διερεύνηση. Εμείς δηλαδή, παίρνοντας τους βαθμούς σκληρότητας στο μαστό και στο θυροειδή, πέσαμε απολύτως έξω. Τώρα κάναμε έναν έλεγχο αναδρομικά με τα 100 περιστατικά που κάναμε ελαστογραφία, να βγάλουμε έναν μέσο όρο σκληρότητος κατά ιστολογική κατανομή και κατά βαθμό ανομοιογένειας στον υπέριο. Είμαστε όμως πελαγωμένοι στην κυριολεξία. Αυτό λοιπόν που πρέπει να μας μείνει εδώ προς στιγμή, σε άλλη ομιλία, σε ευθετότερο χρόνο, μπορεί να υπάρχουν πιο εγκυρότερα στοιχεία. Αυτό που υπάρχει τώρα δεδομένο είναι ότι όλοι οι όγκοι δεικνύουν πολύ μεγαλύτερη σκληρότητα συγκριτικά με το υγιές παρέχημα. Ένας μεγάλος όγκος, το βλέπετε εδώ πέρα, λίγο υγιές παρέχημα, και βλέπετε εδώ την ελαστογραφία, εδώ βλέπετε την σκληρότητα, το heart τώρα είναι με κόκκινο, έτσι το γυρίσαμε εμείς στο κόκκινο, να τη βλάβη, ήταν ένα σεμίνωμα. Εδώ βλέπετε μια άλλη βλάβη, εντάξει, σεμίνωμα, δέστε εδώ τον όγκο με σχετικά πλούσια αγγείωση. Κάνουμε την ελαστογραφία και δείτε πόσο έντονη σκληρότητα υπάρχει, είναι κατακόκκινο. Το λίγο υγιές παρέχημα που υπάρχει εδώ, το βλέπετε με μπλε, είναι στο μαλακό ιστό, πιο πάνω. Με heart, soft tissue, heart tissue, είναι το κόκκινο λοιπόν εδώ κάτω, δεικνύει το βαθμό σκληρότητος. Είναι έντονο, σκληρό το νεόπλασμα αυτό. Ένα άλλο νεόπλασμα, ένα ευρικό καρκίνωμα μεικτής υφής με σεμίνωμα. Δέστε την αγκιοβρύθειά του, είναι αυτό εδώ. Κάνουμε την ελαστογραφία, δέστε εδώ τη βλάβη. Είναι έντονο, σκληρό. Μια πολύ μικρή βλάβη. Δέστε, πάρα πολύ μικρή βλάβη, πάρα πολύ μικρή βλάβη. Εδώ είναι, συγγνώμη, εδώ. Νάτι, μόλις διακρίνεται, εδώ. Με πλούσια αγγείωση, ένα ευρικό καρκίνωμα και δέστε πόσο εντυπωσιακά φαίνεται στην ελαστογραφία. Βλέπετε, έντονο σκληρό σε ένα περιβάλλον μαλακού ιστού. Δέστε εδώ το θαλασσί, το μπλε, είναι μαλακός ιστός. Το κόκκινο εδώ είναι σκληρός ιστός. Και βέβαια πειραματιζόμαστε εμείς στους δείκτες σκληρότητος παίρνοντας ένα ιστόγραμμα εδώ. Παίρνουμε ένα ιστόγραμμα εδώ της βλάβης συγκριτικά με το υγιές ορχικό παρέχημα, αλλά δυστυχώς ακόμα είμαστε σε μια κατάσταση χάους. Γιατί οι λόγοι, οι αναλογίες πέφτουνε, έχουν μεγάλη ευρεία διακύμανση και είμαστε συνήθως σε λάθος δρόμο. Αυτό που είναι όμως κυρίαρχο είναι ότι όλοι οι όγκοι δείχνουν στην ελαστογραφία μεγάλο βαθμό σκληρότητας.